Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με το θεώρημα πεπλεγμένης συνάρτησης πάλι, μόνο που τώρα θα πάρουμε μία λίγο γενικότερη περίπτωση. Αντί να έχουμε δύο μεταβλητές, χ και ψ, και να προσπαθούμε να λύσουμε ως προς τη μία από αυτές, συναρτήσει της άλλης, θα δούμε τη γενική περίπτωση που θα έχουμε ένα γενικό αριθμό μεταβλητών. Δηλαδή, 2, 3, 4. Οπότε πάμε να δούμε πρώτα ένα απλό παράδειγμα, όπως κάναμε και στις δύο μεταβλητές. Πάμε να δούμε το εξής παράδειγμα. Θυμάστε, το πρώτο παράδειγμα που είδαμε στις δύο μεταβλητές ήταν της μορφής αχ και βψ ίσον σι, έτσι. Και προσπαθώντας να λύσουμε ως προς ψ, βρήκαμε ψ ίσον, τι ήταν, μείον α δια β χ συν σι δια β, έτσι. Και θέλαμε το β να μην είναι 0. Ωραία, πάμε τώρα να δούμε να το γενικεύσουμε αυτό. Αντί τώρα να έχω ένα χ, θα έχω μη τέτοια χ μεταβλητές. Δηλαδή θα έχω την εξίσωση α1 χ1 και α1 χ1 και β ψ ίσον σι. Εδώ οι μεταβλητές είναι τα χ1 και λοιπά χ1 και ψ. Και θέλουμε να λύσουμε ως προς ψ. Εντάξει. Αυτή εδώ πέρα τώρα, αυτό όλο το πράγμα μπορώ να το δω σαν μια συνάρτηση επικεφαλαίωτων όλων των μεταβλητών χ1, χ1 μέχρι ψ, όλες αυτές που εμφανίζονται εκεί, και μπορώ να το δω σαν συνάρτηση, σαν μια εξίσωση της μορφής επικεφαλαίω ίσον σι. Δηλαδή τα σημεία τα οποία ικανοποιούν το χ1, χ1, ψ βρίσκεται σε ένα ισοσταθμικό σύνολο της συνάρτησης ευκεφαλαίου. Θέλω να λύσω ως προς ψ, δηλαδή να εκφράσω το ψ σαν συνάρτηση των υπολείπων, ώστε να ικανοποιείται εκείνη η εξίσωση. Και αυτό γίνεται εύκολα. Μεταφέρω τα χ1, χ1 από την άλλη μεριά και διαιρώ με β. Δηλαδή, ακριβώς αντίστοιχο με εκείνο εκεί, με μία μεταβλητή χ. Τι είναι, μείον α1 δια β χ1, μείον α νη δια β χ1 και σι δια β. Αυτό λοιπόν τώρα εδώ είναι μια συνάρτηση, γιατί έχω εκφράσει το ψ σαν μια συνάρτηση των χ1 χ, των υπόλοιπων μεταβλητών. Έτσι. Και φυσικά για να μπορεί να γίνει αυτό πρέπει το β να μην είναι 0. Αλλιώς δεν μπορώ να λύσω. Και εδώ, όπως είχαμε παρατηρήσει στη μία μεταβλητή, στις δύο μεταβλητές, εδώ τώρα έχουμε μη συν ένα μεταβλητές, έτσι. Οι μεταβλητές είναι εν συν ένα. Είναι οι νη μεταβλητές χ, χ1 χ, και η άλλη μία υψη. Εντάξει, εδώ τώρα το β είπαμε δεν πρέπει να είναι 0 και αν παρατηρήσουμε το β τι είναι, στον τύπο της αρχικής ευκεφαλαίου είναι η μερική παράγωγος ως προς ψ. Εντάξει. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε, πριν προχωρήσω στη γενική περίπτωση, στο θεώρημα δηλαδή, θα δούμε ένα παράδειγμα λίγο πιο περίπλοκο από αυτό εδώ πέρα, αυτό είναι απλό. Ένα παράδειγμα με τρεις μεταβλητές, χ, ψ, ζ, όπου θα θέλω να λύσω ως προς ζ, συναρτήσει των χ και ψ. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το παράδειγμα εδώ.
εξής παράδειγμα. Έχω μια εξίσωση με τρεις μεταλλητέρες. Αυτή την εξίσωση. Θέλω να λύσω ως προς Z. Τι σημαίνει αυτό? Το Z θέλω να το εκφράσω σαν συνάρτηση των χ και ψ. Έτσι. Έτσι ώστε, τι σημαίνει, τι σημαίνει λύνω την εξίσωση ως προς Z? Θέλω να βρω μια τέτοια συνάρτηση με την εξής ιδιότητα. Αν πάω και πάρω χ και ψ και χρησιμοποιήσω σαν Z αυτό, το F του χ ψ, και τα βάλω εδώ μέσα, δηλαδή βάλω όπου Z το F του χ ψ, να βγαίνει ισότητα. Εντάξει. Ωραία. Μάλιστα, θέλω και το, κάτι ακόμα. Θέλω να... θα πάρω και ένα συγκεκριμένο σημείο, μια συγκεκριμένη τριάδα, χ0, ψ0, z0, η οποία ικανοποιεί εκείνη την εξίσωση. Για παράδειγμα, είναι η τριάδα 0, 1, 0. Η τριάδα χ0, ψ0, z0, η οποία είναι η 1, η 0, 1, 0, αυτή η τριάδα, αν προσέξετε, ικανοποιεί την εξίσωση. Την αρχική, έτσι. Αν βάλετε όπου χ και, χ και ζ το 0 και ψ το 1, εδώ θα βγει 1, ο λογαριασμός του 1 είναι 0. Και θα μείνει 3 ίσον 3 φορές το 1 που είναι 3. Η τριάδα αυτή ικανοποιεί την εξίσωση. Την αρχική εξίσωση. Θέλω λοιπόν η συνάρτηση που θα βρω, που δεν ξέρω αν μπορώ να τη βρω, αλλά τέλος πάντων, η συνάρτηση αυτή, θέλω η τιμή της όταν βάλω χ το χ0 και ψ το ψ0, το 0 και το 1, θέλω να μου δίνει σαν z το 0. Εξίσωση και θέλουμε ισχύει το F, το Z0, να είναι το F του Χ0, ψ0. Δηλαδή, το 0 να είναι το F του 1, του 0,1. Το Z0, εντάξει, θέλω να ισχύει αυτό. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα αυτή εδώ πέρα, να την εκφράσουμε ως εξής. Θα σχηματίσω. Θα πάω οτιδήποτε υπάρχει, οτιδήποτε είναι μεταβλητό, θα το μεταφέρω στη μια μεριά και οτιδήποτε είναι σταθερό, θα το πάω από την άλλη. Αν πάω λοιπόν το λογάριθμος. Θα σχηματίσω λοιπόν αυτή τη συνάρτηση, f του χ ψ z που θα είναι λογάριθμος χ και ψ μείον z, μείον 3 ψ. Εντάξει. Αυτή. Οπότε η εξίσωση τώρα, η εξίσωση γράφεται f του χ ψ z ίσον μείον 3, έτσι. Η αρχική μου εξίσωση γράφεται έτσι. Πάω το 3 ψ από την άλλη μεριά και μεταφέρω το 3 από την άλλη μεριά, μείον 3. Οπότε έχω πάλι το ίδιο, την ίδια κατάσταση. Έχω μια συνάρτηση F κεφαλαίο τριών μεταβλητών και έχω μια εξίσωση της μορφής F κεφαλαίο του χ ψ z ίσον σταθερά, C. Και θέλω αυτή την εξίσωση να τη λύσω ως προς μία από τις τρεις μεταβλητές, συγκεκριμένα τη z. Εντάξει.
Μια και την αναφέραμε τη συνάρτηση, να δούμε πού ορίζεται αυτή η συνάρτηση, ποιο είναι το πεδίο ορισμού της, γιατί δεν είναι όλος ο R3, είναι συνάρτηση τριών μεταβλητών, αλλά δεν είναι όλος ο R3, γιατί έχω ένα λογάριθμο εδώ πέρα. Το πεδίο ορισμού της F ας το πω U είναι όλα τα τριάδες ύψη Z στον R3 που ικανοποιούν τον περιορισμό χ και ψ μείον Z πρέπει να είναι θετικό. Εντάξει. Αυτό είναι το πεδίο ορισμού. Και αυτό το πεδίο ορισμού τώρα, αν το καλοσκεφτεί κανείς, είναι ένας, στον R3, στο τρισδιάστατο χώρο, είναι ένας ημιχώρος, όπως λέμε. Δείτε, αν είχα εδώ πέρα ίσο με το 0, ξέρω ότι αυτή τώρα είναι εξίσωση επιπέδου, χ και ψ μείον z ίσον 0. Είναι εξίσωση επιπέδου, η οποία περνάει από το 0, 0, 0. Εδώ τώρα έχω θετικό. Είναι ο ημιχώρος που είναι από τη μια μεριά εκείνου του επιπέδου. Ενώ αρνητικό είναι ο άλλος ημιχώρος, αυτός που είναι από την άλλη μεριά. Και είναι ανοιχτό σύνολο. Αυτό γιατί καθορίζεται από... έχω μια γνήσια ανισότητα, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το πεδίο ορισμού. Είναι ημιχώρος και θα τον πω ανοιχτό, έτσι, γιατί είναι ανοιχτός ημιχώρος του χ ψη ζ χώρου. Μπορώ και να το σχεδιάσω άμα θελήσουμε, έτσι μπορούμε να το σχεδιάσουμε φτιάχνοντας το αντίστοιχο επίπεδο εκείνο εκεί πέρα, το οποίο όντως μπορούμε να το σχεδιάσουμε με λίγη προσπάθεια. Να φτιάξουμε το χ ψη ζ χώρο και να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε εκείνο τον ημιχώρο. Ας το κάνουμε. Θα έχω μεταφέρει όλα από εκεί. Ας το κάνουμε πρόχειρα. Όπως έχουμε δηλαδή χ, ψ, κατακόρυφος ψ άξονας, εδώ είναι το 0. Ας σχεδιάσω το επίπεδο. Εντάξει, το χ και ψ μείον ζ ίσον 0. Εντάξει, αυτό περνάει από το 0, 0, 0. Μπορώ να βρω ένα κάθετο διάνυσμα. Το κάθετο διάνυσμα είναι το 1, 1, μείον 1, το διάνυσμα των συντελεστών. Το 1, 1, μείον 1 είναι κάθετο διάνυσμα. Το 1, 1, μείον 1 είναι κάθετο διάνυσμα. Ποιο είναι το 1, 1, μείον 1? Είναι 1, 1 και μείον 1 από την κάτω μεριά. Δηλαδή θα πάω στο σημείο 1, 1 εδώ πέρα και θα πάω μείον 1 από κάτω. Εδώ πέρα θα είναι αυτό το διάνυσμα. Οπότε ο ημιχώρος θα είναι κάθετος έτσι. Έτσι, δηλαδή θα είναι κάπου ένα τέτοιο επίπεδο. Ένα τέτοιο επίπεδο θα είναι και θα... Δεν το έχω σχεδιάσει σωστά. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό. Θέλει λίγο προσοχή αν θέλει να κάνει κανείς σωστή σχεδίαση. Έτσι, θα είναι λίγο πλαγιαστό, κοιτάζει προς την γέννη κάπως έτσι. Είναι λίγο πλαγιαστό, έτσι. Και περνάει από αυτό το σημείο. Είναι ένα τέτοιο επίπεδο. Και τώρα, αυτά που παίρνουμε εδώ πέρα θετικό, είναι όταν το Z είναι μικρότερο από το χ σε ψ. Δηλαδή οι ζέτσι τεταγμένες θέλω να είναι μικρές προς τα κάτω, άρα θα είναι ο κάτω ημιχώρος αυτού του επιπέδου. Τέλος πάντων.
χρειάζεται να είμαστε πολύ. Δεν το απαιτούμε εδώ πέρα. Για να δούμε όμως τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να λύσουμε έτσι, την εξίσωση. Να δούμε μήπως μπορούμε να βρούμε το Z σαν συνάρτηση των χ και ψ. Θέλω λοιπόν να λύσω. Πού ήταν? Αυτή είναι εδώ πέρα, η ισομείον 3. Αυτό τώρα γίνεται. Μπορούμε να το κάνουμε, αν και φαίνεται δύσκολη τέτοια η εξίσωση. Θυμηθείτε, είναι αυτό εδώ πέρα θέλω να είναι μείον 3. Ε. Θέλω να είναι μείον 3. Για δείτε πώς θα το κάνουμε. Πάω το 3 ψ από την άλλη μεριά. Θέλω να απομονώσω το z. Αυτό είναι ο λογαρίθμος χ και ψ μείον z. Ισοδύναμα, έτσι, είναι 3 ψ μείον 3. Και μετά διώχνω το λογαρίθμο χ και ψ μείον z είναι e εις την 3 ψ μείον 3. Οπότε απομονώνω το z. Το z είναι χ και ψ μείον το εκθετικό. Και να η συνάρτηση που ψάχνω η F του Χ κόμμα Ψ. Αυτός είναι ο τύπος της. Και μάλιστα θέλω, μην το ξεχνάμε, θέλω η τιμή της F στο 0,1, αν τα Χ και Ψ δηλαδή είναι 0 και 1, θέλω να κάνει 0. Ικανοποιείται αυτό. Αν βάλετε όπου Χ και Ψ το 0 και το 1, εδώ θα πάει 0 και 1, δηλαδή 1, μείον, το Ψ θα είναι 1, θα βγει 0, A στη μηδενική είναι 1, κάνουμε πράξεις και βρίσκουμε ότι πράγματι το Z βγαίνει 0. Ικανοποιείται. Εντάξει. Και μάλιστα αυτή η συνάρτηση εδώ πέρα έχει σαν πεδίο ορισμού, δεν έχει πουθενά κανένα πρόβλημα αυτή η συνάρτηση, το πεδίο ορισμού της είναι όλο το χύψη επίπεδο. Η F λοιπόν, από το R2 στο R. Ωραία. Πάμε τώρα στο γενικό θεώρημα. Εδώ μπόρεσα να λύσω, έτσι. Εδώ βρήκα την F. Αλλά σε γενική περίπτωση δεν μπορώ να βρω. Να, γιατί το εξής παράδειγμα, χωρίς όμως να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή με αυτό το παράδειγμα, δείτε το εξής. Ας πούμε ότι ήθελα να λύσω αυτή την εξίσωση. Χ, ψ, θα το δω αμέσως μετά. Και ζ τετράγωνο και 3 χ, ζ στην πέμπτη, ίσον 4. Και ας πούμε ότι θέλουμε να λύσουμε αυτή, είναι τριών μεταβλητών, χ, ψ, ζ, και ας πούμε ότι θέλουμε να τη λύσουμε ως προς ζ. Είναι αδύνατο. Γιατί είναι αλγεβρική εξίσωση πέμπτου βαθμού. Δεν υπάρχει τύπος. Εντάξει. Δηλαδή μόνο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, να είναι πολύ ειδική μορφή η εξίσωση για να μπορέσουμε να τη λύσουμε αυτή την πέμπτου βαθμού. Νομίζω ότι αυτή εδώ πέρα δεν λύνεται. Z ίσον μια συνάρτηση του χ και ψ. Εντάξει. Οπότε θέλουμε κάτι άλλο, το οποίο αν και δεν λύνει την εξίσωση, να μας δώσει κάποια πληροφορία, να μας δώσει μια πληροφορία για το Z, συναρτήσει το Χ και Ψ. Πάμε λοιπόν να δούμε το θεώρημα, το γενικό, επλεγμένη συνάρτηση. Θεώρημα. Έστω μια συνάρτηση F ορισμένη σε ένα συλλογιού, πραγματική συνάρτηση. Έτσι άρχιζε και το θέωρημα επεπλεγμένη συνάρτηση που ξέραμε. Μόνο που τώρα το U είναι υποσύνολο του Rn συν 1. U υποσύνολο του Rn συν 1. Εμείς αυτό που ξέραμε που έχουμε δει είναι όταν το γίνει υποσύνολο του R2 και έχουμε δύο μεταβλητές για την F, F του Χ, Ψ, τώρα θα έχουμε νη συν 1 μεταβλητές. Έστω λοιπόν αυτό,
και το ισοσταθμικό σύνολο U με δείκτηση που είναι όλα τα σημεία χιένα χιέν κόμμα ψι συμβολίζω τις μεταβλητές της F με χιένα χιέν ψι. Εντάξει. Και υποτίθεται ότι μετά θα θέλω να λύσω ως προς το ψι. Κρατάω δηλαδή ένα σύμβολο, δεν γράφω χιένα χιέν χιέν συν ένα με δείκτη εν συν ένα. Αυτό το τη μεταβλητή που θέλω να λύσω ως προς αυτήν στη συνέχεια τη συμβολίζω, της δίνω ένα ξεχωριστό σύμβολο. Είναι όλα τα σημεία που είναι στο U, στο πεδίο ορισμού, όπου η F έχει σταθερή τιμή C σε αυτό το σύνολο. Ωραία. Και παίρνω και ένα σημείο συγκεκριμένο, το οποίο ανήκει στο ισοσταθμικό σύνολο, αυτό το χ0, ψ0 που λέγαμε στην απλούστερη μορφή. Έστω λοιπόν το σημείο χ0, 1, χ0, νη, ψ0, ανήκει στο U, C. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, F, κεφάλαιο του χ01, χ0, μη, κόμμα, ψ, 0, ίσον με σι. Αυτό σημαίνει ότι αυτό ανήκει σε αυτό το σύνολο. Σημαίνει ότι ικανοποιείται αυτή. Ωραία. Θεωρούμε ότι η F κεφαλαίο έχει συνεχείς μερικές παραγόγους πρώτης τάξης ως προς όλες τις μεταβλητές, κοντά σε αυτό το σημείο. Έστω λοιπόν όλες αυτές είναι υποθέσεις, έστω μερικές παράγωγοι της F ως προς χ1, ως προς χ1 και ως προς ψ, όλες τις μεταβλητές, έστω αυτές συνεχείς στα σημεία μιας μπάλας με κέντρο το σημείο εκείνο εκεί πέρα που έχουμε απομονώσει συνεχής στα σημεία μιας τέτοιας μπάλας και αυτή είναι η βασική συνθήκη τώρα, η απαραίτητη, για να μπορούμε να λύσουμε ως προς ψ, είναι ότι η μερική παράγωγος της F ως προς ψ στο σημείο αυτό δεν πρέπει να είναι 0. Να είναι ή θετική ή αρνητική, όχι 0. Τότε, συμπέρασμα, τότε, υπάρχει θυμάστε που έλεγε στις δύο μεταβλητές υπάρχει ένα διάστημα I και ένα διάστημα J που το I περιέχει το χ0 και το J περιέχει το ψ0. Τώρα εδώ το διάστημα J που περιέχει το ψ0 θα παραμείνει διάστημα που περιέχει έναν αριθμό. Όμως, δεν μπορώ να πω τώρα διάστημα το οποίο περιέχει αυτό εδώ το πράγμα, γιατί αυτό δεν είναι ένας αριθμός. Αυτό είναι μια νιάδα αριθμών, δηλαδή είναι ένα στοιχείο του Rn. Το σημείο χ0 τώρα δεν είναι ένας αριθμός. Το χ0 είναι μια νιάδα, είναι στον αρέν. Αυτό αν το πω χ0 εδώ. Είναι διάμισμα. Είναι σημείο του αρέν. Οπότε,
εκεί που έλεγα διάστημα που περιέχει το χ0, τώρα τι θα πρέπει να πω. Το αντίστοιχο θα πρέπει να είναι, ας πούμε αν αυτό εδώ πέρα αποτελείται από δύο μεταβλητές, δηλαδή αν το χ0 είναι χ01, χ02, οι συντεταγμένες του, και είμαι στον R2, και έχω ένα σημείο του R2 εδώ πέρα, όταν ήμουνα στον R, το χ0, έπαιρνα ένα ανοιχτό διάστημα που το περιέχει. Τώρα εδώ, στον R2, το αντίστοιχο θα είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που περιέχει το σημείο. Δηλαδή θα είναι καρτεσιανό γινόμενο δύο διαστημάτων. Εντάξει. Αν είμαι στον R3, δηλαδή αν αυτό εδώ πέρα έχει τρεις τεταγμένες, το αντίστοιχο θα είναι ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Ένα κουτί. Θα έχει και τρίτη διάσταση. Θα είναι καρτεσιανό γινόμενο τριών διαστημάτων, δηλαδή. Ωραία. Τώρα, στη γενική περίπτωση, θα πω, υπάρχει, σβήνω, υπάρχει ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο γιώτα ανοιχτό μάλιστα ανοιχτό παραλληλεπίπεδο γιώτα που περιέχει το σημείο χ0 με χ0 με βελάκι συμβολίζω τα πρώτα, τις πρώτες μη συντεταγμένες. Που περιέχει αυτό εδώ πέρα. Εντάξει. Να κάνω τώρα εδώ μια παρένθεση και να πω τι σημαίνει ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο στον Rn. Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο είναι καρτεσιανό γινόμενο μη διαστημάτων. Το καθένα είναι στο R. Εντάξει. Θα έρθω εδώ και θα κάνω μία παρένθεση. Παρένθεση. Ορθογώνιο. Παραλληλεπίπεδο. Στον Rn. Είναι καρτεσιανό γινόμενο Ι1, Ι2, Ιν, όπου καθένα από αυτά είναι ένα διάστημα στο R. Διαστήματα στο R. Δηλαδή είναι όλα τα σημεία χ1-χ-ν, όλες οι νιάδες, που η πρώτη συντεταγμένη είναι σε ένα διάστημα Ι1, η δεύτερη σε ένα διάστημα Ι2, η νιωστή σε ένα διάστημα Ιν. Στον R2 θα είναι καρτεσιανό γινόμενο δύο διαστημάτων, δηλαδή αυτό που λέμε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο στον R2, στο χυψί επίπεδο. Στον R3 είναι αυτό που κανονικά λέμε ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, ένα κουτί. Εντάξει. Στον R4 και παραπάνω, απλώς κρατάμε την ίδια ορολογία που έχουμε στον R3. Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν ένα ορθογώνιο, ανοιχτό ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο που περιέχει αυτό τις πρώτες μη συντεταγμένες, το πρώτο αυτό το σημείο. Και τι άλλο, και ανοιχτό διάστημα. J, που περιέχει το ψ0 έτσι ώστε να σβήσω τώρα αυτό για να κερδίσω χώρο έτσι ώστε για κάθε χ που
που είναι στο ορθογώνιο παραδιδίπεδο Ι, εκεί που είναι και το χ0 δηλαδή, έτσι ώστε για κάθε χ, ας το συμβολήσουμε χ1, χ1, που ανήκει στο Ι, να υπάρχει μοναδικό ψ, που ανήκει στο J, και να ικανοποιείται η εξίσωση η αρχική. F κεφαλαίο δηλαδή, στο χ1, χ1, αυτό εδώ πέρα είναι το χ, κόμμα ψ, ίσον με σ. Αυτή είναι η αρχική εξίσωση. Για κάθε λοιπόν χ1, χ1, χ, χ αν θέλετε, που είναι στο ι, να υπάρχει μοναδικό ψ. Αυτό το για κάθε χ σε ένα σύνολο, υπάρχει μοναδικό ψ σε ένα άλλο, μου λέει ότι έχω συνάρτηση. Εντάξει. Έτσι ορίζεται συνάρτηση F, η οποία έχει σαν πεδιορισμού το Ι και τιμές στο διάστημα J, της οποίας ο τύπος είναι ο εξής, με τύπο F χ, ή αν θέλετε F του χ ένα χ μη, είναι ακριβώς αυτό το ψ που είναι το μοναδικό που ικανοποιείται αυτή η εξίσωση. Ίσον το μοναδικό ψ στο J που ικανοποιεί την χ1, χn, κόμμα ψ, ίσον σ. Αυτό δηλαδή το μοναδικό ψ που μπαίνει εδώ και ικανοποιείται αυτή, αυτό το ονομάζουμε f του χ1, χ. Οπότε αυτομάτως f του χ1, χ, κόμμα, βάζω στη θέση του ψ αυτό, αφού αυτό εδώ πέρα το έχω ονομάσει, αυτό το ψ το έχω ονομάσει έτσι, μου κάνει. Αυτή η συνάρτηση F τώρα εδώ, η οποία είναι ορισμένη σε αυτό το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο Ι, έχει τις εξής ιδιότητες, είναι συνεχής και όχι μόνο είναι συνεχής, αλλά είναι και έχει μερικές παραγόγους ως προς τις μεταβλητές της. Έχει συνεχείς μερικές παραγόγους ως τις μεταβλητές της. Η F μικρό έχει συνεχείς μερικές παραγόγους ως προς χ1, χ1, στο Ι, στο πεδίο ορισμού της. Και υπάρχουν και συγκεκριμένοι τύποι, όπως και στις δύο μεταβλητές που ξέραμε. Υπάρχουν και συγκεκριμένοι τύποι. Δηλαδή, και έχουμε και τους εξής τύπους, η μερική παράγωγος της F τώρα, ως προς, ας πούμε, χ-J, ως προς J μεταβλητή, σε ένα σημείο χ1, χ1, στις δύο μεταβλητές θυμηθείτε, χ και ψ, εδώ ήταν μόνο ένα χ. Εντάξει, και εδώ είχα την παράγωγο ως προς χ. Εδώ τώρα όμως έχω παραπάνω μεταβλητές, αλλά θα πάρω μερικές παραγωγούς. Το σύμβολο θ, δηλαδή. Θ. Αυτές εδώ πέρα είναι πλην και είτε τώρα ένα κλάσμα παρόμοιο από αυτό που είχαμε στη μία μεταβλητή. Δηλαδή εδώ θα έχω
θήτα F κεφαλαίο προς θήτα ψ. Εδώ είναι η μεταβλητήριος προς την οποία λύνω. Και εδώ θα πάρω το σημείο. Προηγουμένως έπαιρνα χ F του χ, ε. Τώρα όμως πρέπει, επειδή έχω παραπάνω από ένα χ, θα βάλω χ ένα χ μη, F του χ ένα χ μη. Και πάνω τι βάζω. Πάνω βάζαμε, στην περίπτωση των δύο μεταβλητών χ και ψ, εδώ παίρναμε θήτα F, θήτα χ, ε. Και εδώ ήταν πάλι ως προς χ. Και τώρα θα βάλω χ j. Αυτή είναι τη μόνη αλλαγή. Και μετά θα έχω χ1 χ1 F του χ1 χ1. Τέλος πάντων, μία είναι ένας τέτοιος τύπος. Ο οποίος είναι ανάλογος του προηγούμενου τύπου που είχαμε στην απλούστερη περίπτωση. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό το θεώρημα εδώ. Δεν θα επιχειρήσω να κάνω απόδειξη. Η απόδειξη είναι παρόμοια με αυτήν η οποία γίνεται στην περίπτωση των, που έχω μόνο χ και ψ, δηλαδή ένα χ, ένα μόνο χ και το ψ, είναι παρόμοια η απόδειξη, απλώς είναι σκότωμα, άμα θέλει κανείς να την παρουσιάσει στον πίνακα, γιατί έχει, είναι πολύ πιο μπλεγμένη με το λόγο των παραπάνω συμβόλων. Αλλά πέρα από τα παραπάνω σύμβολα, η ιδέα είναι η ίδια. Δεν έχει να κερδίσει δηλαδή κανείς κάτι ιδιαίτερο όταν, με το να κάνει την απόδειξη αυτού. Δεν θα το επιχειρήσω καν. Θέλω μόνο να κάνουμε παράδειγμα. Για να δω τι ωραία έχω. Και θα πάρω το προηγούμενο παράδειγμα. Αυτό το οποίο δεν λύνεται. Δεν μπορούσα να λύσω ως προς ψ. Για να δούμε πώς εφαρμόζουμε αυτό το θεώρημα, έτσι. Στην περίπτωση τριών μεταβλητών, χ, ψ, ζ. Παίρνω το εξής παράδειγμα. Έχω λοιπόν την εξής εξίσωση, χ, ψ και ζ τετράγωνο και τρία χ, ζ στην πέμπτη, ίσον τέσσερα. Εντάξει, αυτό το παράδειγμα, που η συνάρτηση F κεφαλαίο είναι συνάρτηση τριών μεταβλητών F, Χ, Ψ, Ζ, αυτή ίσον 4, έτσι. Την ονομάζω λοιπόν F κεφαλαίο Χ, Ψ, Ζ, την παράσταση που είναι τα πάντα εκτός από τη σταθερά. Αν για παράδειγμα είχα το Z, μείον Z τετράγωνο εδώ πέρα, θα το μετέφερα από την άλλη μεριά, ώστε να τα έχω όλες τις μεταβλητές μαζεμένες σε μια μεριά και οτιδήποτε σταθερό από την άλλη. Εντάξει. Και το φτιάχνω σε αυτή τη μορφή. Έχω λοιπόν αυτή τη συνάρτηση. Θέλω να λύσω ως προς Z. Επίσης μου δίνουν και ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ικανοποιεί αυτή την εξίσωση. Ποιο είναι? Το 1, 0, 1. Παίρνω και ένα συγκεκριμένο σημείο, χ, 0, ψ, 0, z, είναι το 1, 0, 1. Ωραία. Αυτό ικανοποιεί την εξίσωση. 1, 0, 1. Το ψ είναι 0, φεύγει αυτό και μετά θα πάρω 1, τα άλλα είναι 1 και θα μου δίνουν 4. Αυτό εδώ πέρα ικανοποιεί την εξίσωση. Ωραία. Και θέλω να λύσω ως προς Z. Δεν μπορώ να λύσω συγκεκριμένα γιατί η αλγεβρική εξίσωση δεν λύνεται, όπως είπα και προηγουμένως. Θέλω όμως να δω αν τουλάχιστον υπάρχει μία συνάρτηση. Ανεξάρτητα από το αν δεν μπορώ να βρω τον τύπο της. Θέλω να λύσω λοιπόν ως προς Z. Τι κάνω? Πάω και υπολογίζω τη μερική παράγωγο της συνάρτησης F κεφαλαίο ως προς Z στο σημείο εκείνο το συγκεκριμένο. Να τις υπολογίσω και όλες, μια και μπορεί να χρειαστούν. Η μερική παράγωγη της F ως προς Χ τι είναι? Είναι ψ και 3Z στην πέμπτη. Η μερική παράγωγη της F ως προς ψ είναι, ως προς ψ είναι Χ σκέτο. Και η μερική παράγωγη της F ως προς Z είναι Z
2z και 15 χι z τετάρτης. Ωραία. Ο μόνος λόγος που υπολόγισα και τις τρεις μερικές παραγόγους είναι ότι θέλω να τσεκάρω αν ισχύει μία από τις προϋποθέσεις του θεωρήματος που έλεγε ότι οι μερικές παράγωγοι θέλω να είναι συνεχείς. Τουλάχιστον σε μια περιοχή, σε μια μπάλα, γύρω από το σημείο 1,0,1 το συγκεκριμένο. Παρατηρώ όμως ότι αυτές οι μερικές παράγωγοι είναι συνεχείς σε όλο τον R3. Είναι πολύ απλή η συνάρτησή μου από αυτή την άποψη, έτσι. Αυτές λοιπόν εδώ πέρα είναι συνεχείς στον R3. Όχι μόνο δηλαδή κοντά στο σημείο που με ενδιαφέρει, αλλά γενικά σε όλο τον R3. Άρα δεν έχω να ανησυχώ για κάτι, όσο και επίσης το πεδίο ορισμού της F είναι όλος ο R3, έτσι. Είναι μια σχετικά απλή περίπτωση ως προς την ύπαρξη της F και των μερικών παραγωγών και τη συνέχεια τους. Αυτές λοιπόν είναι συνέχειες. Ωραία, πάει αυτό. Το αναφέρω, το γράφω κάτω, έτσι. Οι μερικές παράγωγοι είναι συνεχείς στον R3. Πάω λοιπόν τώρα και επικεντρώνομαι στην τελευταία από αυτές, στο σημείο 1,0,1. Η μερική παράγωγος ως προς Z στο σημείο 1,0,1 είναι... Τι είναι, βάζω 1,0,1, ψι δεν υπάρχει, όλα τα άλλα είναι 1, θα βγει 2 και 15, 17. Το οποίο είναι διαφορετικό από το... Άρα, ισχύουν οι προϋποθέσεις του θεωρήματος πεπλεγμένης συνάρτησης. Ωραία. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα τώρα. Σβήνω αυτά. Ας κρατήσω μόνο αυτές μπας και χρειαστούν. Άρα, υπάρχει, τι έλεγε, ένα παραλληλεπίπεδο στον, το οποίο περιέχει το σημείο χ0, ψ0. Την άλλη τη συντεταγμένη ως προς την οποία θέλω να λύσω, την κρατάω ξεχωριστά. Και θα έχω ένα παραλληλεπίπεδο το οποίο περιέχει αυτό το σημείο και ένα διάστημα που περιέχει το άλλο σημείο. Όταν όμως είμαι στον R2, χ0, ψ0, παραλληλεπίπεδο σημαίνει παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Αυτό λοιπόν θα γράψω. Άρα υπάρχει ορθογώνιο, ανοιχτό μάλιστα. Ανοιχτό. Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Γιώτα που περιέχει το σημείο χ0, ψ0. Και είναι αυτό το σημείο 1,0. Και ανοιχτό διάστημα. J. Που περιέχει το z0 που είναι το 1. Έτσι ώστε. Α, και τώρα ας αρχίσω να σχεδιάζω κιόλας. Ας αρχίσω τώρα να σχεδιάζω. Λοιπόν, τι θα γίνει. Λοιπόν, το 1, το σημείο χ0, εδώ είμαστε στο χ επίπεδο. Αυτό είναι ο Z άξονας. Το χ0, ψ0 είναι το 1,0, είναι στον χ άξονα εδώ κάπου. Αυτό είναι το σημείο 1,0. Υπάρχει λοιπόν ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο AJ που περιέχει αυτό το σημείο. Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο στο χύψη επίπεδο. Θα φτιάξω λοιπόν ένα παράλληλο με πλευρές παράλληλες στους άξονες. Θα φτιάξω λοιπόν εδώ πέρα ένα τέτοιο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Με πέτρα στο χύψη επίπεδο, μέσα του είναι το 1,0. Αυτό είναι το J.
Αυτό το γιώτα τώρα είναι καρτεσιανό γινόμενο δύο διαστημάτων. Είναι οι προβολές του στο χ άξονα και στο ψ άξονα. Το ένα είναι αυτό εδώ πέρα και το άλλο είναι ένα διάστημα εδώ. Άμα θέλω μπορώ να τα ονοματίσω, αλλά ας το αποφύγω προς στιγμή. Για να μην παραφορτώσω το σχήμα. Ωραία. Και υπάρχει, ποιο είναι το Z0, το Z0 είναι το 1. Δηλαδή έρχομαι σε ύψος 1, εδώ ας πούμε, αυτό είναι το Z0. Και υπάρχει τώρα λέει και ένα διάστημα J, το οποίο περιέχει το 1. Κάποιο διάστημα, τώρα ας το κάνω έτσι, ας το κάνω μικρό. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το διάστημα J. Έτσι ώστε τι γίνεται τώρα. Ώστε. Για κάθε χ ψ, για κάθε χ ψ που είναι στο γιώτα, για κάθε σημείο δηλαδή μέσα στο γιώτα, υπάρχει μοναδικό Z. Που είναι στο J, ώστε να ικανοποιείται η εξίσωσή μου. Το F του χ ψ Z, δηλαδή, να είναι 4. Εξίσωση. Τι σημαίνει τώρα για κάθε χ ψ υπάρχει Z. Να προσπαθήσω να σχεδιάσω πρόχειρα τελείως, έτσι, για να κατανοήσουμε τι γίνεται. Παίρνω ένα τυχαίο σημείο εδώ, χ ψ, και βρίσκω ένα Z αντίστοιχο, δηλαδή πάω σε ύψος Z. Έτσι υπολογίζω το σημείο χ ψ Z. Το οποίο ικανοποιεί αυτή. Αυτό είναι ένα τρισδιάστατο σημείο εδώ πέρα. Πώς το βρίσκω, παίρνω το χ ψ και βρίσκω το αντίστοιχο Z. Πάμε. Πάω σε ύψος Z. Εντάξει, αυτό είναι το χ ψ. Τώρα, εδώ, ό,τι βλέπει κανείς, ό,τι είδε, είδε. Και εδώ πέρα παίρνω το αντίστοιχο Z. Αυτό θα είναι το σημείο χ ψ Z. Για κάθε χ ψ, λοιπόν, κάτω, για κάθε σημείο εδώ κάτω, πάω και βρίσκω ένα αντίστοιχο Z, ύψος. Τι θα σχηματιστεί έτσι? Θα σχηματιστεί μια επιφάνεια, θα σχηματιστεί. Έτσι θα σχηματιστεί μια επιφάνεια. Ακριβώς πάνω από το Y. Δηλαδή, πού θα κινείται αυτή η επιφάνεια? Φανταστείτε ότι έχω το διάστημα, το Y, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο είναι αυτό εδώ πέρα το ορθογώνιο. Είμαστε στο χ ψ επίπεδο και πάω και παίρνω σε κάθε σημείο αυτού νου εδώ πέρα, πάω και υψώνω αντίστοιχες κατακόρυφες σε διάφορα ύψη, ανάλογα με το σημείο που έχω. Θα σχηματιστεί λοιπόν μια επιφάνεια. Πού θα βρίσκεται αυτή η επιφάνεια? Αυτή η επιφάνεια, όταν είμαι στο πλάι, εδώ σε αυτή τη γραμμή, θα υψώσω καθέτους, δηλαδή θα κινηθώ σε ένα τοίχο. Ένα τέτοιο τοίχο πάνω από αυτό το ευθυγραμμό τμήμα. Θα έχω έναν άλλο τοίχο πάνω από αυτό το ευθυγραμμό τμήμα, έναν άλλο τοίχο πάνω από αυτό το ευθυγραμμό τμήμα και ένα τέταρτο τοίχο πάνω από το άλλο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα εδώ πέρα, τα διάφορα κατακόρυφα που ψώνω, θα βρίσκονται μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την καμινάδα. Έτσι, θα έχω μια τέτοια καμινάδα και σε κάθε σημείο κάτω θα έχω λοιπόν μια επιφάνεια μέσα σε αυτή την καμινάδα. Θα φράσεται από τους τέσσερις τοίχους της καμινάδας, έτσι. Δηλαδή, θα πάω και θα υψώσω στις τέσσερις γωνίες του ορθογωνίου εδώ κάτω. Τώρα υποθέτω τα Z είναι θετικά, γι' αυτό πηγαίνω προς την πάνω μεριά. Θα μπορούσε όμως να είναι και αρνητικά και να πηγαίνουν κάποια προς την κάτω μεριά. Για να μην μπλέξουμε το σχήμα μας, εννοείται. Θα πάρω λοιπόν μια τέτοια επιφάνεια. Η οποία είναι ακριβώς πάνω από αυτό το ορθογώνιο, το Y. Και τα ύψη, τα διάφορα ύψη, θυμηθείτε, είναι μέσα στο διάστημα J. Δηλαδή τι,
υπάρχει ένα κατώτατο ύψος και ένα ανώτατο ύψος και αυτά δεν ξεπερνιούνται. Δεν μπορώ να πάω από την κάτω μεριά ή από την πάνω. Όλα τα ύψη είναι εκεί ανάμεσα. Αυτά τα ύψη, το κάτω ύψος τώρα, αυτό το διάστημα Ι, το J, μαζί με αυτό δημιουργεί ένα κουτί, ένα παραλληλεπίπεδο. Έχω λοιπόν το κάτω, τον πάτο του. Ας το κάνω μεγαλύτερο αυτό. Έχω τον πάτο του. Αυτό είναι ακριβώς πάνω από το, από το ορθογώνιο Ι στον R2 και τα ύψη του κουτιού αυτού είναι ανάμεσα στο κάτω άκρο του J και στο άνω άκρο του J. Παίρνω λοιπόν ένα τέτοιο κουτί. Η επιφάνειά μου που βρίσκω είναι μέσα σε αυτό το κουτί. Γιατί τα ύψη, τα διάφορα Z είναι στο διάστημα J. Εντάξει. Αυτό λοιπόν το διάστημα, το παραλληλόγραμμο Ι στο χύψη επίπεδο και το διάστημα J στο Z άξονα φτιάχνουν ένα ορθογώνιο κουτί, ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο στον R3. Και τι έχω τώρα. Για κάθε χύψη κάτω εδώ στο Ι υπάρχει ένα αντίστοιχο Z έτσι ώστε το σημείο που παίρνω να είναι μέσα σε αυτό το ορθογώνιο κουτί. Και συγκεντρώνοντας όλα τα χύψη και τα αντίστοιχα Z, φτιάχνω αυτή την επιφάνεια. Αυτή τώρα η επιφάνεια είναι, για κάθε χυψή υπάρχει μοναδικό Z, αυτό το για κάθε χυψή υπάρχει μοναδικό Z, μου δηλώνει ότι έχω μια συνάρτηση. Να τσεκάρω το χρόνο. Έτσι λοιπόν, ορίζεται συνάρτηση F από το Ι με τιμές στο J με τύπο F του Χ, Ψ παίρνω ένα τυχαίο σημείο Χ, Ψ στο Ι ποιος θα είναι ο τύπος της, θα είναι ακριβώς αυτό το ύψος, το Z το μοναδικό Z ίσον το μοναδικό Z για το οποίο ισχύει αυτή εδώ, το μοναδικό Z που είναι στο J, για το οποίο ισχύει αυτή εδώ. Ίσον 4. Δηλαδή, τι ισχύει F του Χ, Ψ, αυτό το Z τώρα εγώ το έχω ονοματίσει F του Χ, Ψ. Ίσον 4. Εντάξει. Δηλαδή ικανοποιείται αυτή η εξίσωση ισοδύναμα. Ποια ήταν η εξίσωση? Χ, Ψ και Z στη θέση του Z βάζω και F του Χ, Ψ στο τετράγωνο και 3χ fχ ψ στην πέμπτη μου κάνει 4. Εντάξει. Επομένως λοιπόν τι έχω κάνει, έχω αποδείξει ότι έχω λύσει κατά κάποιο τρόπο την εξίσωση. Έχω αποδείξει ότι το Z, ότι υπάρχει μια συνάρτηση F, ορισμένη σε κάποιο ορθογώνιο εκεί γύρω από το σημείο 1,0, το χ0 και το ψ0, υπάρχει ένα τέτοιο ορθογώνιο και σε αυτό το ορθογώνιο ορίζεται μια συνάρτηση η οποία μου λύνει την εξίσωση. Δηλαδή το Z, αν
το χ ψ, το f του χ ψ, το πω z, τότε η τριάδα χ ψ z, δηλαδή η τριάδα χ ψ f του χ ψ, λύνει την εξίσωση. Έχω λοιπόν το z, το έχω εκφράσει σαν συνάρτηση των χ και ψ. Τύπο συγκεκριμένο δεν μπορώ να δω. Εντάξει, δεν μπορούμε να βρούμε τύπο συγκεκριμένο για την ΕΔ. Εντάξει, αυτό είναι το μειονέκτημα. Δεν μπορώ να βρω συγκεκριμένο τύπο. Αλλά το ότι μπορώ να εκφράσω την Z σαν συνάρτηση των Χ και Ψ, ότι υπάρχει μια τέτοια συνάρτηση, αυτό είναι για θεωρητικούς σκοπούς, είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Και επίσης τι μου λέει και γεωμετρικά, τι λέει τώρα αυτό το πράγμα, λέει ότι το ισοσταθμικό σύνολο της F κεφαλαίου, δηλαδή οι τριάδες χ ψ z, το σύνολο των τριάδων που ικανοποιούν αυτή την εξίσωση, αυτό είναι το ισοσταθμικό σύνολο. Τι έχω πάρει τώρα, έχω το εξής, ότι το κομμάτι του ισοσταθμικού συνόλου που βρίσκεται μέσα σε αυτό το κουτί εδώ πέρα, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, εδώ στον R3, το μέρος του ισοσταθμικού συνόλου που είναι εκεί μέσα, είναι αυτής της μορφής. Είναι μια επιφάνεια τέτοια. Το ότι είναι απ' έξω από το κουτί δεν με ενδιαφέρει. Μέσα σε αυτό το κουτί, το ισοσταθμικό σύνολο έχει αυτή τη μορφή. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα το δούμε στη συνέχεια του μαθήματος. Σε διάφορα σημεία θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ για να βγάλουμε συμπεράσματα.